Μάλιστα. Παρότι δημοτική σύμβουλη, Βολή Κάνα, Βόσο Ανδρέα, Γουραζέλη Χρήστο, Θοδωράκη Διαμαντή, Βιδάλη Νικόλο, Λάσκαρη Δημήτρη, Μαμπάη Μαρία, Σωμά Γεώργιο, Μπάλα Ελευθέριο, Αθανασίου Φραντζέσκο, Βάμβουκα Εμμανουήλ, Βενετίκη Μαρία, Κυνιακό Δημήτρη, Βασιλοπούλη Κουτέλη Μαρία. Εκπρόσωποι κοινοτήτων, Δάρα Βασιλή, τοπική κοινότητα Φελού. Πρόεδροι κοινοτήτων, Σκαρόνου Θωμά, τοπική κοινότητα Όνου Κορθίου. Α, την κυρία Φανταζή. Συγγνώμη. Έχουμε μια επιστολή από τον κύριο Καπάκη για την απουσία του σήμερα. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρας, να γνωρίζω ότι θα απουσιάσω από την αποστολή συγκυρία του Δημοτικού σας Συμβουλίου, καθώς συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι, οι οποίοι δεν δύναται να αναβληθούν, δεδομένου ότι είμαι ομιλητής με την ιδιότητά μου Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και προγραμματισμένο συνέδριο εκτός Αθήνας αύριο νωρίς το πρωί. Ιωάννης Καπάκης, επικεφαλής Ελλάς, Προτιμού Άνδρου, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κλπ. Να πούμε επίσης ότι η κυρία Πολίτου είναι σε αποστολή του Δήμου, οπότε είναι δικαιολογημένη η συναντία του. Πριν ξεκινήσουμε, όπως το λέει ο κώδικας, θα δούμε κάποιες ενημερώσεις και στη συνέχεια θα δούμε στα θέματα διαμερής αδειάδας. Η πρώτη ενημέρωση αφορά την εξαρτοποίηση του κυρίου Γουραζέλη. Κύριε Πρόεδρε, βάσει τη παραγράφου 4 του άρθρου 66 του νόμου 3852 του 2010, επιτιμώ την αναξαρτοποίησή μου από τη δημοτική παράταξη με την οποία έχω εκλεγεί. Η απόφαση μου είναι οριστική και αμετάκλητη, την έλαβα με πολύ μεγάλη λύπη, αλλά αποτελεί πράξη ευθύνη και προσωπική αξιοπρέπεια. Άνδρο 25 Δεκάτου 2017 έχει λάβει αρμό καθόλου το πόλεμο 88-15, 25 Δεκάτου 2017. Μετά από αυτό, ο κύριο Γουραζέλη είναι πλέον εκτός δημοτικής παράταξης διαορίζοντας και ανήκει στο Δημοτικό μας Συμβούλιο ως ανεξάρτητος, διατηρώντας όλα τα δικαιώματα που έχει κάθε Δημοτικός Σύμβουλος του Δημοτικού Συμβουλίου μας. Αυτή η απόφασή του, η αίτηση αυτή, θα διαδραστεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση του ελεκτή νοημότητας, όσοι έχουν το χρέος από τον κόσμο. Μία δεύτερη ενημέρωση αφορά τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, θα σας το διαβάσω, θα το δώσω στον κύριο Μήρα στην ηλεκτρονική μορφή, γιατί θέλω τα πρακτικά αυτά, όπως καταλήγω, να διαδραστούν στον ελεκτή νομιμότητας. Λοιπόν, και σας έχω και μια τρίτη ενημέρωση μετά από αυτό. Λοιπόν, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση από τον νόμο και τον δασμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου να φροντίζει να επικρατεί η προσωπικότητα και ο αλληλοσεβασμός μεταξύ των Δημοτικών Συμβουλίων. Με την υποχρέωσή μου αυτή πληροφορώ αρχικά το Σώμα ότι με προσωπική ανάρτηση στη σελίδα του κ. Λάσκαρη στην 1η Νοεμβρίου 2017 με τίτλο Άναντρε Συνυπαρετήσει και Ψηφισμοί προέβησε πρωτόγνωρη προσβολή όλων των Δημοτικών Συμβούλων συναδέλφων μας που εξαρτοποιήθηκαν από τη Δημοτική Παράταξη Νέοι Ορίζοντες. Συγκεκριμένα, στην ως άνω ανάρτηση επιτίθεται χωρίς να αναφέρει τα ονόματά τους του Δημοτικού Συμβούλου κυρίους και κυρίες Ανδρέα Μπόσο, Μαρία Μαμάη, Άννα Πολίκα, Χρήστο Γουραζέλη και σε εμένα με φράσεις με τις οποίες γίνεται αντιληπτό ότι εμείς δεν έχουμε λάβει ορθή αναγραφή και ήχος από τους γονείς μας, ότι πηδήξαμε στο τρένο της Μύτης το 2014 και με τον ίδιο τρόπο να πηδήξουμε έξω, σαν τα δόρυ κατά την κατοικογένεια, ότι είμαστε άνδροι, αποστάτες, γράφους Δημοτικού Συμβουλίου, καιροσκόπη, παροδία κλπ. Και σε μένα επιφυλάσσεται η ειδική αναφορά στο site ενάδου με τη φράση εισαγωγικά του μπάλα θα ζητήσουμε εμείς την παρέθεση και τώρα που έφυγαν οι καιροσκόποι. Κύριε Λάσκαρη, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μας προσβάλλετε αλλά και να ζητάτε παραιτήσεις και τούτο γιατί δεν μας στήριξε κανένα κόμμα για να εκλογούμε, αλλά οι ανδριώτες που θέλουν εμάς να υπερασπιστούμε με τη δύναμη που μας έδωσαν, το δίκαιο και να στηρίζουμε τον Δήμαρχο. Μόνο να πιστεύω ότι κάνει τον κόπο. Η φράση και το ύφος της ανάρτησης αλλά και το δεδομένο που μεταφέρονται στον ενάδρο χωρίς μέχρι σήμερα διάψη στον κύριο Λάσκαρη, προσβάλλουν μάλιστα 5 από τους 21 δημοτικούς συμβούλους του παρόντος συμβουλίου. Την ίδια στιγμή ο κύριος Καπάκης σε ανάρτησή του στην άνω της ζωής μας την 6 Δεκάτου 2017 αναφέρει επί λέξη παράλληλα κάποια ποτήκια πηδάνε από το καράβι που βουλιάζει γιατί νομίζουν ότι έτσι θα ξεπηθούν και θα επιβλέψουν. Με την ανάρτηση αυτή εκτόξευσε ύβρις κατά τον συναδέλφο του και εκείνος και μάλιστα την επόμενη εξαίρεση του κύριου Βόσο
Μαμά η Βολίκα από τον παραθεσμό Ποντίκια, αλλά και πάλι δεν ανακάλεσε τον παραθεσμό αυτό. Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, η εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αυτές τις ανάγνωστες συμπεριφορές είναι εικόνα αρένας. Είμαι υποχρεωμένος εκ της θεσμικής μου ιδιότητας να φυλάξω την εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου και να προστατεύσω τη λειτουργία του, κρατώντας ίσες αποστάσεις από τις συναδέλφους της πλειοψηφίας όσο και της μειοψηφίας που παρεχθέτω. Ζητώ λοιπόν από τους κυρίους Λάσκαρη και Καπάκη, σήμερα μας θυμάμαι τον κύριο Δημόρα και τον πατέρα, να ανακαλέσετε τώρα ζητώντας συγγνώμη από τους συναδέλφους σας που φύγετε ως ανωτέρω. Σας υπενθυμίζω ότι με τη συμπεριφορά σας έχετε παραβιάσει το άρθρο 6 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας, το οποίο προβλέπει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων ως ο αιρετός, σέβεται τις αρμοδιότητες και τις προνομίες κάθε άλλου φορέα πολιτικής εντολής. Σας τονίζω λοιπόν ότι όλοι όσοι βρίσκονται ως δημοτικοί σύμβουλοι εντός αυτής της αίθουσας έχουν την πολιτική εντολή προς τούτο και την οποία οφείλετε να σέβεστε. Τέλος, όσον αφορά την επίθεση που δέχτηκα από εσάς, κύριε δάσκαλε, πρέπει να γνωρίζετε ότι η επίθεση αυτή δεν ήταν επίθεση εναντίον μου, αλλά εναντίον του θεσμού του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος οφείλει να είναι πρόεδρος όλων των Δημοτικών Συμβούλων και όχι μόνο της συμπολίτευσης της αντιπολίτευσης, της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας. Έννοιες ασυμβίβαστες με την αποστολή του Δημοτικού Συμβουλίου. Τελειώνοντας, τη λειτουργία και την αποστολή του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να περιφρουρήσω με νομιμότητα όσον αφορά εμένα και κοσμιότητα όσον αφορά όλους μας. Και επειδή υποθέτω ότι γνωρίζω την απάντησή σας, να σας τονίσω ότι η ενώ αναρτήσεις δεν ήταν πολιτική άποψη, αλλά πολιτική ύβριση. Και αναμένω τη συγγνώμη σας και από τους δύο προς το Σώμα και προς τους επόμενους Δημοτικούς Συμβούλους. Σε διαφορετική περίπτωση, θέλω να γνωρίζετε ότι στα μάτια μου είστε έκτοτε Δημοτικοί Σύμβουλοι και θα διαβιβαστούν τα πρακτικά στον ελεγχτή νομιμότητα. Μήπως θέλει κάποιος από τους συγκόμενους να δω το λόγο. Παρακαλώ κύριε Βόσκο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με το περιεχόμενο της δήλωσής σας. Θεωρώ ότι είναι άκρως υβριστική, προσβλητική προς εμάς και τις οικογένειές μας, υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν θεωρώ ότι ο κ. Λάσκαρης είναι σε θέση να κρίνει εμάς που έχουμε μια πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μπορεί να κάνει μια αυτοκριτική στον εαυτό του αν θέλει, να τοποθετηθεί γενικότερα, αλλά δεν το επιτρέπω να απευθύνεται σε εμένα προσωπικά και γενικότερα στους Δημοτικούς Συμβούλους, προσβάλλοντας εμάς τους ίδιους, στήγοντας το ήθος και την ανατροφή μας, είναι άκρο τροπικό και φτάνει στα όρια της ανοησίας, αν όχι της βλακείας, κύριε Λάσκαρη. Και ζητώ να ανακαλέσετε άμεσα. Δεν σας το επιτρέπω αυτό. Δεν σας το επιτρέπω, σας το λέω. Καταρχήν θέλω να πω για την παρέτησή μου ότι μπορεί για κάποιους να φάνηκε ότι ήταν κάτι ξαφνικό. Αν συγγνώμη κύριε Βαζέ, δεν σας έδωσα το λόγο. Με συγχωρείτε πολύ. Κάτι που έγινε χωρίς να υπάρχει λόγος και αιτία, όμως οι περισσότεροι που κινούνταν σε καθημερινή βάση μέσα σε αυτό το κτίριο ήξερα ότι από τις αρχές του 16 συχνά, πυκνά, προφορικά έλεγα ότι θα ταλαιπωρηθώ. Είχα ξαναυποβάλει παραίτηση τέτοιο καιρό το 2016. Δεν τη δέχτηκε τότε ο Δήμαρχος και είπαμε ότι κάποια πράγματα θα φτιάξουν. Αλλά τελικά αναγκάστηκε να ταλαιπωρηθώ, γιατί δεν έφτιαξε τίποτα. Για τον Δημήτρη, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτά εδώ που βλέπω είναι γραμμένα από εκείνο. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Να μην ξέρει ότι εγώ δεν ανέβηκα σε κανένα τρένο που πήγαινε προς νίκη. Εμένα με ανέβασαν στο τρένο αυτό και με διεκδικούσε κι άλλο ένα τρένο από την πιο δύσκολη εκλογική δημοτική ενότητα που ήταν το Κόρφο. Εγώ ήμουν αυτός που έφτιαξε ένα κομμάτι του τρένου φτιάχνοντας όλη την παρέα από το Κόρφο και από τοπικούς και από δημοτικούς συμβούλους. Εγώ, Δημήτρη, είμαι αυτός που η παράταξη αυτή που το 2010 είχε πάρει 12%, το 2014
πήρε 57%. Εγώ ήμουν αυτός που έφαγα το αλίπητο ξύλο, σε εισαγωγικά, στη δημοτική μου ενότητα. Εγώ είμαι αυτός που σήμερα δεν μιλάω με τον Γιάννη τον Γουλινό, αν και τα σπίτια μας είναι ούτε 200 μέτρα. Εγώ είμαι αυτός που δούλευα πάρα πολύ και το ξέρεις καλά. Όπως όλοι άλλωστε. Και όχι μόνο στα οικονομικά. Πολλές φορές πήγα και στη χωματερή. Πολλές φορές έκανα και πράγματα που ήταν εκτός αρμοδιότητάς μου. Δεν εγκατέλειψα το τρένο εγώ. Μ' ανάγκασα να το εγκαταλείψω, απαξιώνοντάς με. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Και εσύ, και ο Δήμαρχος και αρκετοί σύμβουλοι. Άφησε ένα μισθό που πολλές οικογένειες ζουν από αυτόν και δύο. Τα 1.200 ευρώ που δένουν το μήνα. Και δεν μπορώ να πιστέψω, ρε φίλε, ότι θα έγραψες αυτά εσύ. Δεν μπορώ να πιστέψω. Εντάξει, ρε Βαζέλη. Κύριε Βάσκα, να το συνοψίσουμε. Επειδή καταλαβαίνω και εγώ ότι δεν είναι δυνατό. Δεν εκφράζει αυτό το ήθος και το ύψος αυτής της επιστολής της ανάπτυξης, ούτε εσένα, ούτε κανένα από εμάς. Το θεωρώ αδυνατότητα που σα λέω να υπάρχει αυτή η εικόνα τώρα με τον Τάκη που μου αποδοχθήκαν μαζί όλοι, επειδή εσύ να προηγήσει και ήθελε να κάνει πολιτική μετά από τρία χρόνια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να μην κατέβει το επίπεδο άλλο, γιατί εγώ είμαι υποχρεωμένο να διαφυλάξω ένα επίπεδο σε αυτό το συμβούλιο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να αρχίσουμε να παίζουμε κουμπιέ με την Ασπανία να προηγήσει και είπε ότι εγώ μετά από τρία χρόνια θα κάνω πολιτική και θα πω ότι όλοι οι άλλοι είναι γράστρε, ότι είναι πεσιακαδόροι, ότι δεν έχουν ανατροφή αυτού και ίσω από το σπίτι του. Θα μιλάς για πεθαμένους και ζωντανούς μόλις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να καλέσεις και κάνω όσο δυνατόν πιο απλά ένα ναι με ένα όχι, μη ρίξεις ένα στο φωτιά. Έχεις το λόγο. Πρόεδρε, στον πολιτικό μου λόγο δεν θα μου το κόψει. Θα μιλήσω είτε μετά από ένα χρόνο, είτε μετά από τρία, είτε μετά από τέσσερα. Τον καθένα σας σεβάζω. Ξεχωριστά ξέρετε πόσο τον εκτιμώ και το έχω αποδείξει. Ξεχωριστά τον καθένα σας, έχουμε κάνει και παρέα και έχω αποδείξει την εκτίμησή μου στο πρόσωπό σας. Εδώ όμως κρινόμαστε ως δημοτικοί σύμβουλοι. Όχι ως ζαχαροπλάστες, όχι ως δικηγόροι αν θέλετε, όχι ως γιατροί. Ο καθένας μας κρίνεται σαν δημοτικό σύμβουλος. Και το νησί μας χρειάζεται ενεργούς πολίτες, αλλά και ενεργούς δημοτικούς συμβούλους. Αν θέλετε, πρόεδρε, η βαθιά πολιτική μου άποψη είναι ότι όσοι προσπάθησαν, πολέμησαν και εκλέχθηκαν με το ψηφοδέλτιο Νέοι Ορίζοντες και με το Θεοδρός Σουσούλη, οφείλουν για την κοινωνία της Άνδρου και μόνο να το πάνε μέχρι τέλος και να βοηθήσουν τον τόπο μας μέσα από θεσμικές θέσεις, νευραλγικές θέσεις και όχι από στασιοποιημένες θέσεις. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ευχαριστώ. Πιστεύετε ότι αυτό που είπατε σήμερα έχει να σχέση με αυτό που γράψατε? Δεν θέλω να πω σε διάλογο. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Όχι, αυτό που είπατε σήμερα πιστεύω ότι είναι με σχέση με αυτό που γράψατε. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Αν ανακαλείτε αυτά που γράψατε, λέει. Δεν ανακαλώ τίποτα. Δεν ανακαλώ τίποτα. Σήμερα όμως δεν αποκαλέσατε και δάστρες του συναδέλφου σα. Δεν του είπατε. Δεν του είπατε όλα αυτά που είπατε. Σήμερα είπατε ότι οφείλουμε να βοηθήσουμε το νησί και τα πράγματα που όλοι θέλουμε να δουλέψουμε, αλλά με αρμοδιότητε να τι είχαμε τι αρμοδιότητε. Διότι τουλάχιστον είναι πολύ δυνατό. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Σκαρή, που σα είπα ότι πρακτικά αυτά θα διαβαζούν και θα δουν ρεπόρτε μαζί με τα δημοσιεύματά σα. Κρατώ ότι δεν ανακαλέσατε σήμερα, να επιμένετε σε αυτού του χαρακτηρισμού και εν πάση περιπτώσει ο καθένα φίλεται. Για μένα να ξέρετε ότι δεν είστε για μένα να ξέρετε, είναι πολιτική άποψη, το ήξερα, το πείτε και γι' αυτό το τολογείο δεν είναι πολιτικέ απόψει αυτέ, είναι πολιτικέ είδου. Εν πάση περιπτώσει, στα μάτια μου δεν είστε και αντιμετωπιστικού.
Και να ξέρετε ότι θα κινήσουμε τη διαδικασία με τον Ελευθύνιο Δημότητα και για σας και για τον κύριο Καπάκη για να επιβληθούν, αν είναι δυνατόν, για όσο προβλέπει ο νόμος, πιθανικές κυρώσεις. Για μένα όμως ήδη είστε έτοιμοι. Είναι απαράδεκτο το επίπεδο το οποίο έχετε ρίξει την κουβέντα. Γιατί σας λέμε ότι λέμε για δύο δυνατόν να λες για πεθαμένους γονείς τώρα δεν μπορούσαν να τροφεί και λες ότι πρέπει να μείνουμε και δεν να κάνουμε τίποτα. Τροπή είναι, τροπή. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο θέμα ενημέρωση. Παρακαλώ, ενημέρωση κάνουμε. Δεν πάμε σε. Πάμε στο τρίτο θέμα ενημέρωση. Και μπαίνουμε στην ημερήσια διάταξη. Στο σημείο αυτό ήρθε η κυρία Τσακρομήρου και ο κύριος Κόρμος. Ευχαριστούμε πολύ για να μας βοηθούν. Λοιπόν, το τρίτο θέμα ενημέρωση είναι ότι στη συνέχεια θα σας το μοιράσουμε. Μετά το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο περί αναπτυξιακής, σας διαβάζω την αίτηση που έκανα στην εισαγγελία Πρωτοδικών Σύμβουλων. Αίτηση Ελευθερίου Μπάρα του Γεωργίου Δικηγόρου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άνω, κατοίκον της πόλεως Άνω. Κύριε εισαγγελέα, είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άνω. Ο Δήμος Άνω είναι ο μόνος μέτοχος αναπτυξιακής Άνω ΑΕΠΣΚΟ. Την εταιρεία αυτή αποδέχθηκε και απέκτησε την μετοχή ο Δήμος Άνω με δημοσκοπηζόμενη 22-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εν συνεχεία, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της εταιρείας αυτής, η νέα διοίκηση του Δήμου Άνδρου αποφάσισε ομόφωνα με την 194-2014 απόφαση την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στην αναπτυξιακή Άνδρου ΑΕΠΣΚΟ. Η απόφαση αυτή ελήφθη υπό την προεδρία του προηγούμενου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρά την απόφαση αυτή, δεν έχει διενεργηθεί μέχρι σήμερα ο διαχειριστικός αυτός έλεγχος. Αντίθετα, με την 208/2017 απόφαση, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των αντιδημάρχων των νομικών κ. Βραζέρη Χρήστου και εμού του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου η λύση και θέση σε κατάρρευση της εταιρείας αυτής κατά τη διατάξη του νόμου 44/83/2017. Μεταφέροντας έτσι τα χρέη της αναπτυξιακής που είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ άγνωστο πόσες στο Δήμο Άνδρου χωρίς να έχει προηγηθεί ο διαχειριστικός έλεγχος που είχε αποφασιστεί. Στο Δημοτικό αυτό Συμβούλιο, όπως προκύπτει για τη σχετική απόφαση, όλοι ήθελαν να γίνει ο διαχειριστικός έλεγχος με εγκατέλεσαν εργοκατηγορίες και αποδιαχείρισης. Επειδή η νομική μου άποψη είναι ότι μετά τη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής σε καθάριση, μόνο κατ' εντολή σας μπορεί να γίνει ο διαχειριστικός έλεγχος και να εφαρμοστεί η 194/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να πέσει άπειρο το φως στα οικονομικά και τη διαχείριση της εταιρείας, να πάψει να υπάρχει πέπλο αμφιβολίας και αλληλοκατηγορίες και να πραγματοποιηθεί η επιθυμία του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ υποχρέωσή μου ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να απευθυνθώ σε εσάς για τη συνδρομή σας στην πραγματοποίηση του άλλου διαχειριστικού ελέγχου. Θα σας μοιραστεί από τον κύριο Μίλα με δύο κουβέντες απευθύνθηκα στην εισαγγελία με αριθμό πρωτοκόλλου από το 2838/2017 κατέθεσα την αίτησή μου για να γίνει ο διαχειριστικός έλεγχος που όρισε το προηγούμενο Συμβούλιο θέλατε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ, κύριε Σοφία. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν ομόφωνη για το διαχειριστικό έλεγχο της αναπτυξιακής ανέφερε μόνο την αναπτυξιακή. Ανέφερε όλες τις επιχειρήσεις και όλο το Δήμο. Και όλο το Δήμο. Απλά να σημειώσω για τα πρακτικά ότι επιλεκτικά ξεκίνησε διαχειριστικός έλεγχος μόνο στον πρώην Δήμο Κορφίου και στον Καλλικρατικό. Συγγνώμη, να τελειώσω. Και στον Καλλικρατικό που ήταν ο κύριος Μιλινός. Με πολύ ωραίο τρόπο δεν έγινε έλεγχος ούτε στον πρώην Δήμο Ιδρούσας ούτε στον πρώην Δήμο Χώρας. Οπότε μήπως θα έπρεπε στο έτοιμά σας να συμπεριλάβετε και αυτά εκτός της αναπτυξιακής. Θα εξηγήσω την ιδέα Συμβούλη. Το προεδρικό έλεγχο του Δήμου Κορφίου έγινε κατόπιν καταγγελία και όχι κατόπιν τη αποφάση του 2014. Η αίτησή μου στον εισαγγελέα έχει να κάνει με την εταιρεία η οποία λύθηκε το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι εκφράζει όλους σας, όλοι θέλατε να γίνει αυτή η αίτηση. Απόλυτα. Για να σταματήσει αυτή η φήμη και από την εταιρεία. Όλοι συμφωνήσαμε ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό ο έλεγχο τώρα που λύεται η εταιρεία είναι να απευθυνθούμε στον εισαγγελέα. Θεώρησε υποχρέωσή μου ως πρόεδρος να απευθυνθώ στον εισαγγελέα. Δεν θεώρησε υποχρέωσή μου να απευθυνθώ στον εισαγγελέα για τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα δύο τμήματα του Δήμου, γιατί αυτά είναι ακόμα έλλειψη και δεν κινδυνεύουν ούτε στη θεία να καθούν, ούτε ο Δήμος να λυθεί. Αυτό πρέπει να γίνει να πάσα στιγμή. Νομίζω ότι είχα υποχρέωση να το κάνω γιατί και εσείς το θέλατε, αλλά και στο ΣΥΠΑ και στη Στασιάδη που προχωρεί ότι υπάρχει μια ομοφωνία ακόμα σε οποία δεν εκπέμπει. Είχα υποχρέωση να προσπαθήσω να και αυτό έκανα. Η οποία απόφαση δημιουργήθηκε μόνο για τις θητείες του Δήμου. Απλά το τονίζω. Μια ερώτηση.
απόφαση που αναφέρω 14 έχει πάει στην αμοιβωμένη. Δεν το γνωρίζω, δεν είμαι πολύ πρόεδρο. Τουλάχιστον εγώ που γνωρίζω είναι εκπαιδευτή. Μπορεί να μην έχει πάει για τον λόγο αυτό απευθύναμε στην εισαγγελέα του Προεδρείου και αποφασίσαμε, όπως σας είπα, από εδώ και πέρα να δούμε τι αποστάσει και από την συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση. Την επισυνάψη. Όπως πρέπει να είναι. Έχω επισυνάψει, το λέω αυτό, γιατί έχω επισυνάψει τις αποφάσεις 22/2011, 194/2014 και 208/2014. Έχω επισυνάψει τις τρεις σχετικές αποφάσεις. Να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε πολύ συνεργάσιμοι σαν Προεδρείο με τον κύριο Εισαγγελέα για να γίνει επιτέλους αυτός ο τεχνικός έργος. Παρακαλώ και. Είναι η δική μας. Το ξέρω. Το λέω. Το λέω. Αλλά επειδή και εμείς το. Επειδή αυτή η απόφαση εμένα μου έλεγε ότι θέλουμε να γίνει. Το λέει η απόφασή μου. Η απόφαση του δεν είναι ξεκάθαρα. Είναι παρακαλώ και λέω. Η δική μας θέση η ίδια της κύριε Αγγελοπούλου, ο διαχειριστικός έλεγχος να συνεχίσει για τους δύο πρώην Δήμους, τους καρποδιστριακούς υδρούς. Αυτό δεν αφορά το Πρόεδρο. Και όχι μόνο μέρος μόνο για το Δήμο Πορθίου. Σας επαναλαμβάνω, το Δήμο Πορθίου έγινε 100% καταγγελία. Δεν έγινε με βάση δεν μου άρεσε αυτή η κίνηση, θα αναρτήσω τη συνδρομή του κυρίου Σαγκεθέα. Η απόφαση μας στο Δημοτικό Συμβουλίο ήταν ομοφωνή. Γιατί είχαμε ανάγκη στη φωτιά. Η ομόφωνη απόφαση έλεγε να γίνει διακριτικός έλεγχος. Εγώ απλά σε ενημερώνω, αν κάποιος δεν βολεύει, δεν είμαι διαφορετικός. Έτσι θα γίνει. Παρακαλώ, πάμε στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ κύριε Αδράκη. Ευχαριστώ κύριε Βάμονα. Αν θυμάσαι στο προηγούμενο συμβόλαιο, στο συμβούλιο, όλοι λέγατε ότι θα γίνει διακριτικός έλεγχος. Και ότι εγώ και ο Τάκης ο Βραζίλης που λέγαμε ότι δεν θα γίνει. Με κατηγήσει μας πριν. Θα σε αποφασίσω να πρόεδρο αν γίνει και πότε θα γίνει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είπαμε, από εδώ και πέρα ίσα μέτρα προς όλους. Θέμα πρώτο. Έγκριση πρακτικού του υπαρχού δύο της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και Κατοχήρωσης Αποτελέσματος για την ηλεκτρονική διαπραγμάτευση της Προμήθειας με τίτλο Προμήθεια Καυσίμων και Λιπατικών Δήμων Άμβλων. Παρακαλώ, ποιος εισηγεί το θέμα. Θέλω να ρωτήσω από σήμερα που θα εγκριθεί η απόφαση αυτή για τα καύσιμα στα οποία παρουσιάστηκε μόνο η κυρία Φραντζέσκα Τζιόντι και γι' αυτό και έγινε απευθείας. Από σήμερα και μετά ξέρουμε τι θα πληρωθεί. Από σήμερα και πριν υπάρχουν οφειλές του Δήμου που πιθανόν να καλυφθούν μετά από αυτή την απόφαση ή είναι εξοφλημένοι μέχρι σήμερα. Αυτό θα ήθελα να έχουμε μία διαβεβαίωση από την κυρία Τζιώτη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει οφειλές ο Δήμος προς αυτή και ότι ξεκινάμε από μηδενική βάση με αυτή την απόφαση που παίρνουμε σήμερα για τα καύσιμα από εδώ και πέρα. Δεν μπορεί να έχει κάποια. Εγώ θα ήθελα μία διαβεβαίωση δική τη. Γιατί επειδή συζητούνται πολλά, για να κλείνουμε αυτό που είπε και ο κύριο Μπάλλα, για να κλείνουμε αυτά τα σχόλια του καφενείου, μία βεβαίωση τη κυρία Τζιώτη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει άλλε οφειλέ ο Δήμο. Θα σα παρακαλούσα πάρα πολύ να έρθει στο επόμενο συμβούλιο βεβαίωση. Ψηφίζουμε. Να κάνω μία. Παρακαλώ, κύριε Βασίλη. Έχετε ένα συγγνώμη. Συγγνώμη. Έχετε ζητήσει τον λόγο στο έργο στο θέμα 1, 2, 3, 6, 7 και 8. Παρακαλώ, κύριε Βασίλη. Όχι ερώτηση. Ναι. Απλά ναι. Κάτι το οποίο θα ναι, πρέπει. Ναι, να... Ναι. Θα πρέπει ναι. Να λάβουμε κάτι υπόψη για τον επόμενο τον ανοιχτό διαγωνισμό που θα γίνει. Το είχαμε συζητήσει και με το Δήμαρχο μαζί. Θα πρέπει στον επόμενο διαγωνισμό η τεχνική υπηρεσία που θα κάνει τους όρους μαζί με την οικονομική. Θα πρέπει να θέσει τον εξής όρο. Η προμήθεια των λιπαντικών, των λαδιών για τα αυτοκίνητα και οτιδήποτε, θα πρέπει οπωσδήποτε αυτός που θα κάνει την προμήθεια και θα δώσει την προσφορά να είναι υπεύθυνος και για την αλλαγή των λαδιών. Γιατί τι συμβαίνει. Έρχεται κάποιος από την Αθήνα και φέρνει τα λάδια, τα κουμπάει μέσα στις αποθήκες και μετά δεν έχουμε ανθρώπους, δεν έχει ούτε βλαμό συντήρησης ο Δήμος, ούτε τίποτα. Ενώ όταν παίρναμε τα λάδια από τα βεζινάδια,
πηγαίνανε στο Μπεζινά και τους άλλαζε τα λάδια. Τώρα έρχονται τα λάδια, τα φράση κτλ. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι θα πάνε. Δεν θα υπάρχει διαχείριση. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει όρος στο διαγωνισμό, να υπάρχει όρος ότι ο προμηθευτής των λιπαντικών θα είναι υποχρεωμένος και για την αλλαγή των λιπαντικών. Και επίσης ένα δεύτερο που πρέπει να εξετάσουμε είναι, επισκέπτοντας σήμερα, επισκέφθηκα τον Μεζινάδικο και όλες οι εταιρείες πλέον, τώρα πέρα για τον Τζιώτη ας πούμε, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να έχουν και άλλες εταιρείες, έχουν ένα βελτιωμένο καύσιμο στο πετρέλαιο, που είναι το κύριο προϊόν που χρησιμοποιούμε, που βγάζει και περισσότερα χιλιόμετρα και καλύτερη λειτουργία του κινητήρα. Για την ΕΚΟ, ας πούμε, είναι το άδειο. Θα πρέπει λοιπόν στο καινούργιο διαγωνισμό η τεχνική υπηρεσία να το προβλέψει αυτό. Η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή οικονομικά. Το καλό το πετρέλαιο με το απλό. Οπότε καλό θα είναι σε ένα επόμενο διαγωνισμό. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμμετέχει κάπου αυτό, μάλλον δεν μπορεί να συμμετέχει. Είναι σαν ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και να το μεταφέρουμε στις υπηρεσίες. Πρόεδρε. Παρακαλώ, Συγχωρία, υπάρχει κάτι άλλο τύψη προς αυτό. Άρα λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα είναι η κρίνια του ομόφωνα. Θέμα δεύτερο. Έτσι, της υπαρχού 15.17 από όμως και νοσομής επιχείρηση κοινότητα με την προστασία της παιδείας και περιβάλλοντος, με την αποδοχή παρεκκλήσεων με τον Δημοτικού Συμβουλίου της Κοινοτομής Επιχείρησης και την κατάσταση αυτών. Σας έχει μοιραστεί η εισήγηση. Παρακαλώ, κύριε Δημαρχή, θέλετε να δείτε κάτι... Όχι. Λοιπόν, σας έχει μοιραστεί η εισήγηση από τον κύριο Θεοδωράκη. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια τοποθέτηση. Πρόεδρε, να πω ότι μπορεί να μην είχε προκληθεί καθόλου αυτή η αναστάτωση. Αν αυτοί οι άνθρωποι τώρα που βλέπω εδώ που φεύγουν, το πιθανότερο είναι για το πόθεν έσχεσαι που τα άκουγα. Μα έτσι κι αλλιώς, αν τους λέγαμε δηλαδή ότι και τώρα που φεύγετε, είστε υποχρεωμένοι, προχρεωμένοι να κάνετε. Έτσι κι αλλιώς, τους το είπαμε και τώρα. Θα τους δούνε τώρα. Θα τους δούνε τώρα. Οπότε δεν είχε. Έχουμε. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφιση από αυτού του θέματος. Παρακαλώ την αντιπολίτευση, παρακαλώ. Άρα λοιπόν, κύριε Λεωφόρο. Θέμα τρίτον, έκθεση της υπαρχών 16.17 απόφαση της κοινοφελούς επιχείρησης περί τροποποίησης της θεατρικής πράξης. Και αυτό έχει μοιραστεί η σύγκριση του κ. Θεοδωράκη. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Κύριε Βραζέρη, για κάποια οποία θέλετε να αποδείτε την παππού. Πάρα πολύ καλή ενέργεια αυτή και μπράβο στον πρόεδρο. Είναι πιο ευέλικτο το σχήμα. Άρα λοιπόν υπάρχει κάποια ελληνική ψήφωση με πλήρη θέματο, εγγύνεται ο νόμο. Σιγά σιγά παρακαλώ κάποιο να ειδοποιήσει την οικονομική διευθύντρια γιατί πλησιάζουμε στο οικονομικό θέμα, το οποίο χρειαζόμαστε τη βοήθειά τη. Τέταρτο θέμα, λήψη ακόμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεση του έργου κατασκευή με δικό χαρό Δήμου Άρκου. Υπάρχει από αυτού κάποια ερώτηση με τη συζήτηση που έχουν μοιραστεί, κύριε Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω για τις παιδικές καρέες, αφού καταλαβαίνουν το έγγραφο, πάνω σε απευθείας ανάθεση για την εκτέλεσή του ή στο πάνω σε διαγωνισμό. Κανονικό διαγωνισμό. Είχαμε βασίσει το διαγωνισμό. Πότε προβλέπετε χρονικά η υλοποίηση. Πάμε να το βάλουμε στο προηγούμενο συμβούλιο σαν έκτακτο, αλλά είπαμε δεν είναι έκτακτο και το αφήσαμε γι' αυτό. Πότε προβλέπετε η υλοποίηση για τις παιδικές καρέες. Ελπίζουμε μέχρι το Πάσχα να μένει. Με τους διαγωνισμούς, με τις εκστάσεις, με το ένα με το άλλο, ελπίζουμε να είναι για Γάβριο, Καρτσί και στο χωριό και να μην γίνεται τυχαία. Για την περίφραξη στο σχολείο του Γαβρίου, με το παρακολουθέ, για την περίφραξη στο Λίγιο, υπάρχει κάτι νεότερο. Η περίφραξη αυτή έχει. Συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη που έχει γίνει για τις επισκευές των σχολείων. Είναι νομίζω για όλα τα σχολεία
λίγο λίγο, δηλαδή κάποια πράγματα σε κάθε σχολείο θα γίνουν. Είναι τα χρήματα από την περιφέρεια. Έχει βάλει το Δήμο σε χρήματα, κάποια χρήματα. Και θα γίνουν κάποιες εργασίες για τα σχολεία αυτά. Συν ο Περιφερειάρχης και φυσικά όλη η περιφέρεια αποδέχτηκε το έγκλημα για την έκπληξη. Οι σκεφές για να μας σκεφτεί του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου είναι ακατάλληλες πλέον και θα μας και θα μπούμε και σε αυτές τις διαδικασίες να τις αλλάξουμε. Δηλαδή μέσα στο 18 είναι τέτοιο. Ναι. Λογικά μέσα στο 18 είναι τέτοιο. Λοιπόν, να έχουμε τις προχωρήσεις. Δεν υπάρχει κάποια ερωτική ψήφος από ό,τι κατάλαβα. Το θέμα 4 λοιπόν εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής περιοριστικής παραλαβής του Υπουργού 3 με τίτλο έργα ενεργειακής αναβάθμισης συνταγμένη στο ΕΣΠΑ, ΕΣΠΑ 2013 πράξη με τίτλο παρεμβάσεις οικονόμησης ενέργειας στο γυμνάσιο χώρα Σάμπου με κωδικό OX 35-2849. Υπάρχει από αυτές κάποια ερώτηση, τοποθέτηση. Άρα λοιπόν εγκρίνεται το ομόφωνο. Θέμα έκπληξη εμπλουτισμός γι' αυτό. Βλέπει το θέμα λοιπόν δεν εισάγεται, διότι δεν υπάρχει παΐ για να το πάμε καλά. Ποιο? Θέμα έκπληξη δεν εισάγεται. Το έκτο. Έξι άρθρα. Με τις μεταφράσεις. Το πέντε. Το πέντε. Για τις μεταφράσεις δεν υπάρχει παΐ. Το 6, δεν έχει εσείς. Έκπληξη εμπλουτισμού της οσταλίδας. Γιατί το έβαλε η κυρία Πολύτοφ, σαν λέω δεν έχει κολλή παρή και δεν υπάρχει και κωδικό. Δεν υπάρχει κωδικό στον προϋπολογισμό. Διαγραφή μη κανονικών απανών. Αυτό είναι θέμα. Αυτό τώρα λοιπόν, αυτό τώρα μπαίνει σαν θέμα 6. Θέμα 6 λοιπόν, διαγραφή μη κανονικών απανών. Παρακαλώ την οικονομική διευθύντρια κυρία Καβδιάνου να μας ενημερώσει για το θέμα. Σύμφωνα με τις διατάξεις χαρακτηρίζει το δημόσιο υπηρεσιακό, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος προκειμένου να αναλυθούν οι δαπάνες. Προκειμένου υπάρχει ένας πίνακας με δαπάνες οι οποίες ή έχουν υποβληθεί νόμιμα, δηλαδή ήταν μέσα στα πλαίσια εγγεγραμμένης πίστοσης και οι οποίες απεστάλησαν στον επίτροπο και δεν εγκρίθηκαν, άρα χαρακτηρίζονται μη νόμιμες. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία δαπανών, όπου ήταν η καθυπέρβαση της προβλεπόμενης πίστοσης και υπάρχει και μία άλλη κατηγορία δαπανών οι οποίες ναι μεν υπήρχε συγκεκριμένη πίστοση αλλά δεν συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά όπως είναι η έλλειψη πρωτοκόλλου παραλαβής ή βεβαίως η παρεπόμενης υπηρεσίας ή η ανάθεση για να εκτελεστούν κτλ. Όμως από αυτό το πίνακα σήμερα ενώ εισηγούμε για τη διαγραφή του 2.3 που βλέπετε θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μία επωνόματη κολίτσα μανάλη, είναι 4 τιμολόγια για τα οποία είχε αγωγή, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να τα θέσουμε στις επισφάλειες μέχρι που αυτά τα πράγματα να εκδικαστούν και να αποφασίσουμε το δικαστήριο τη φύλη. Όσο αυτό τώρα τα υπόλοιπα παρακάτω και για την αγωγή. Ναι, μας πήρε αυτά είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα. Είναι ο γενικός, προσκόμιση να θέσουμε σε κρεμότητα. Αυτά, σύμφωνα με την 23 που την περσινή, και φαντάζομαι ότι την τρίτη θα εκδοθεί και φέτος, που έρχεται από το Υπουργείο Σωτηρικών και μιλάει για δαπάνες οι οποίες είναι προβληματικές, τίθεται στην εκτίμηση του φορέα να αξιολογήσει ποια είναι αυτά τα οποία θα εκδικαστούν, τι πρόκειται να καταλογιστεί ή όχι στο φορέα και αναλόγως να τα βάλει μέσα κατευθύνσει στον προπολογισμό του για να μην αντιμετωπίσει το πρόβλημα της οικονομικής ενότητας. Καταρχάς, δεν έχουμε ότι έχουμε απορριφθεί από την επικεντρωμένη, τον επίτροπο. Δεν έχουμε στοιχεία επαρκής που να ψηφίσουμε σήμερα να διαγραφούν. Δεύτερον, επειδή είχα αντιμετωπίσει πριν ούτε χρόνο ανάλογο περιστατικό τυπολογίου που η υπηρεσία σας κάτω λέγατε ότι ήταν μη νόμιμο και δεν το πληρώνατε επί δύο χρόνια, το μπερδεύατε και είχε φτάσει όταν είχα πάει στον δικηγόρο, αποδείχθηκε μετά ότι ήταν νόμιμα και παιδιότητα της οικονομικής υπηρεσίας κάτω που κατσέρισατε δύο χρόνια να το πληρώσετε.
Λόγω αυτού του γεγονός και λόγω ότι εδώ δεν έχουμε πλήρης ενημέρωση, εγώ δεν θεωρώ ότι ή πρέπει να αναβληθεί να το ξαναεξετάσουμε, ή τουλάχιστον προσωπικά εμείς, οι μείζονες πολίτες, δεν συμφωνούμε. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω την αγωνία της Διευθύντριας της Οικονομικής Υπηρεσίας, γιατί πραγματικά αυτή η διαγραφή των δαπανών θα βοηθούσε σίγουρα πολύ είτε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, είτε μεθάτρωση του προϋπολογισμού του 2018. Σίγουρα κάποιες δαπάνες οι οποίες δεν είναι νόμιμες και από τη στιγμή που τις κρίνει η υπηρεσία ότι δεν είναι νόμιμες και βάζει την υπογραφή της η Διευθύντρια και ο προϊστάμενος των εξόδων, σημαίνει ότι εκείνοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη. Αλλά αρχικά θα έλεγα ότι εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν έχουμε εμείς καμιά ευθύνη σαν Δημοτικό Συμβούλιο, αφού φέρει την υπογραφή και των δύο υπαλλήλων κάποιες οικονομικές υπηρεσίες, δεν υπάρχει πρόβλημα για μας. Όμως εδώ τίθεται το εξής θέμα. Κατά πρώτον, δεν είμαι 100% σίγουρος, είμαι 99% σίγουρος, το αφήνω το 1% πάντα, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, 99%. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι σε μία παρόμοια τέτοια περίπτωση το 2014, είχαν προηγηθεί αποφάσεις από την Οικονομική Επιτροπή, τόσο για την παραγραφή όσο και για τη διαγραφή, γιατί είναι δύο όροι τελείως διαφορετικοί, και μετά έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα εδώ δεν έχουμε απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή. Αυτό θα πρέπει να το ψάξει η υπηρεσία. Δεν είμαι 100% σίγουρος, είμαι 99%. Το άλλο, το ακόμα σπουδαιότερο, είναι ότι στην εισήγηση της Διευθύντριας της Οικονομικής Υπηρεσίας μας έφαγε σε εισαγωγικά ολόκληρη την παράγραφο της ΧΙΑ 23796 που είναι για τον προϋπολογισμό του 2017. Δηλαδή, αν διαβάσουμε την ΚΙΑ, θα δούμε ότι έφτασε μέχρι ένα σημείο. Μετά η ΚΙΑ συνεχίζει και μιλάει για δικαστικά. Εδώ δεν το έχει ξαναφέρει μέσα. Και λέει, λοιπόν, τώρα με τους φακούς δεν μπορώ να διαβάσω και καλά, αλλά πρόεδρε, αν θέλεις, τι λέει η ΚΙΑ ακριβώς, το σημείο εκείνο, να δείτε τη διαφορά από την εισήγηση που έχετε στα χέρια σας. Λοιπόν, οι υποχρεώσεις που έχουν καταγραφεί στο Ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής και Αγοραίων από μη νόμιμες ή μη κανονικές δαπάνες, εγγράφοντας τον προϋπολογισμό τουλάχιστον ως προς το ποσό κατά το οποίο εκτιμάται ότι υπάρχει συνδρομή των προϋποθέσεων νομιμότητας ή κανονικότητας από τον ένα εκεί που προσπάθει. Η δικαστική απόψη εντός του έτσι, που θα επιδικάζει την πληρωμή του ποσού που θα αναλογούν των τόπων περιφερειακής και δικαστικών εξόδων. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου λογισμού, είναι απαραίτητο να συνυπολογίζει το κίνδυνο εμφάνιση συντηρητική αδυναμία στην πορεία να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις του και συναφώνοντα να διατηρήσει τουλάχιστον ισοσχελισμένο τον προϋπολογισμό του. Αυτό σημαίνει το εξής, για να το καταλάβουμε. Από ό,τι θυμάμαι πάλι, κάποια από αυτά εδώ τα τιμολόγια οι άνθρωποι έχουν ακολουθήσει τη δικαστική οδό. Δεν μπορώ να θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποιες υποθέσεις είναι δικάσιμες μέσα στη χρήση 2017 και ποιες από αυτές θα τελεσυνδικήσουν. Καλό είναι λοιπόν, για να είμαστε πλέον 100% κατοχυρωμένοι ότι κάναμε το σωστό, εκτός του ότι θα πρέπει να ψαχτεί για την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που μπορεί να μην χρειαστεί, να πάρουμε το OK από την νομική σύμβουλο του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν μέσα στο 2017 δικάσιμε για αυτά τα τιμολόγια, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι κάναμε τη σωστή διαδικασία. Για μένα κάποια είναι μέσα στο 17, αλλά αυτό θα πρέπει να μας το πει η νομική υπηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες από αυτές τις δαπάνες, ναι, πρέπει να φύγουν, πρέπει, έχει δίκιο η Διευθύντρια, πρέπει να φύγουν, κάποιες από αυτές δεν πρέπει να φύγουν. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου και ευχαριστούμε πολύ. Η κατάσταση που έχουμε πάρει έχει επιγραμματικά στην αιτιολογία κάποιους τίτλους. Δεν εγγύηκε από επίτροπο, δεν είχε αυτό, δεν είχε το άλλο. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε, να έχουμε τα αποδεικτικά του ισχυρισμού της αιτιολογίας. Δηλαδή, δεν εγγύηκαν από τον επίτροπο, θέλουμε να το δούμε και να δούμε για ποιο λόγο δεν εγγύηκαν.
όταν λέει δεν παρελήφθησαν από την Επιτροπή, πρέπει να έρθουμε σε συνεννόηση με την Επιτροπή να μας πει γιατί δεν το παρέλαβε, αν δεν υπάρχει επάνω στο στέλεχος του εντάγματος, εκεί που λέει πρακτικό παραλαβής, η αιτιολογία με την υπογραφή τους γιατί δεν το παρέλαβαν. Εκεί που λέει μη ψήφιση πίστοσης, εν ολίγης, ζητάω να αναβληθεί και για τους λόγους που είπε ο Βουραζέρης γιατί έχει δίκιο, αλλά και για το να έχουμε πλήρη ενημέρωση όσον αφορά την αιτιολογία με τα δικαιολογητικά της αιτιολογίας. Και γι' αυτό δεν θα το ψηφίσουμε. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις αναθέτουμε σε κάποιο με γρήγορη διαδικασία, τέλος πάντων με κατεπίπτουσα, δεν υπάρχει μετά ψήφιση πίστοσης και μένει στον αέρα. Αλλά τη δουλειά την έχει κάνει. Ξέρετε, σε περίπτωση θεομηνίας αυτό. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν μια τέτοια απόφαση σήμερα και να βρεθούν επαγγελματίες εκτεθειμένοι. Ό,τι τεκμηριώνεται επίσημα από τον Επίτροπο. Και δεν μπορεί ο κάθε επαγγελματίας να συμπληρώσει, αν είναι κάτι ανεπαρκές, να λείπει κάτι. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να πάρουμε τέτοια απόφαση σήμερα. Να δούμε τεκμηριωμένα ένταλμα προς ένταλμα τι ελλείψεις έχει, γιατί πρέπει να σεβαστούμε στις επαγγελματίες. Έτσι. Αν προσφέρει δικαστικά και δικαιωθεί, πώς εμείς θα του στερήσουμε το δικαίωμα και να το έχουμε διαγράψει να μην μπορεί να εισπράξει. Έτσι είναι, νομίζω ότι είναι παράλογο. Για να καταλάβω και εγώ, τώρα βοηθήστε με να καταλάβω σωστά. Μπαίνουν δύο προτάσεις στην εισήγηση της διευθύντριας να εγγυηθεί η διαγραφή και μία άλλη που είναι να απορριφθεί ή να αναβληθεί. Να αναβληθεί. Να αναβληθεί προκειμένου. Να μαζέψουμε τα στοιχεία του κυρίου Βουραζέρη και αυτά που ζητάμε εμείς για να ενημερωθούμε. Να πω κάτι λίγο, να μην βαρύνουμε πάρα πολύ, να μην βαρύνουμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι να βοηθάμε ώστε να γίνει σωστά η δουλειά. Να μην βαρύνουμε πάρα πολύ την υπηρεσία. Δηλαδή, το να ζητήσουμε όλα τα δικαιολογητικά που να φαίνεται για ποιο λόγο ο Επίτροπος το άφησε κτλ. Από τη στιγμή που έχουν γυρίσει από τον Επίτροπο και υπάρχει η υπογραφή τους που τους δεσμεύει, να μην τους προσθέσουμε και άλλο χρόνο, αλλά το δικαστικό είναι... Παρακαλώ, άρα λοιπόν για να αποσκοπηθούν στοιχεία, δεν είναι κανένα συγκρίνο, θα το δούμε πώς μπορεί να μας καλύπτουν τα στοιχεία. Άρα λοιπόν το θέμα είναι να μην δει προκειμένου να προσκοπηθούν στοιχεία που αποδεικνύουν την μη κανονικότητα, την μη κανονικότητα των παπανών και στοιχεία από την νομική υπηρεσία και να μας προκούν. Άρα λοιπόν η πρόταση είναι να εγγυηθούν οι δαπάνες, να εγγυηθεί μάλλον η διαγραφή των παπανών. Η άλλη πρόταση είναι να αναβληθεί το θέμα προκειμένου. Να προσκοπηθούν στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη κανονικότητα των παπανών. Να αποδεικνύουν την αιτιολογία. Μάλιστα, την αιτιολογία της μη κανονικότητας και ένα έγγραφο από αυτό που ο κ. Βουραζέρης από την νομική υπηρεσία για το ποιες από αυτές τις υποθέσεις, για ποιες από αυτές τις υποθέσεις εκκρεμούν. Δίκαιες εντός του έτους. Και αν χρειάζεται απόφαση οικονομικής. Και να εξεταστεί από μια κοινωνική. Αυτό υποτίθεται να το δούμε την επόμενη φορά. Άρα λοιπόν μπαίνουν αυτές οι δύο προτάσεις πληροφορία. Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση της κυρίας Διευθύντρια και την πρόταση που παρακάνω την επόμενη. Λοιπόν, αφού και ο Χρήστος ως γνώστης, γιατί αυτό το θέμα είναι παλιό, δεν είναι νέο θέμα, θα έλεγα να πάρουμε και την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Και στο επόμενο σίγουρα το ξαναφέρουμε με την γνωμοδότησή τη και να προχωρήσουμε σε ψήφιση ή όχι. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Εξακολουθεί να υπάρχει μια πρόταση η οποία λέει όχι μόνο την γνωμοδότηση της υπηρεσίας αλλά και τη μη κανονικότητα των πανών. Άρα λοιπόν. Υπάρχουν τρεις προτάσεις. Υπάρχουν τρεις προτάσεις. Ωραία. Λοιπόν, η πρόταση του κ. Δημάρχου και η πρόταση της εταιρείας. Και η πρόταση της κ. Βασιλοπούλου. Η πρόταση του Δημάρχου, παρακαλώ. Μαρία, μην του πω τόσο μάλιστα. Έχω το λόγο. Παρακαλώ. Λοιπόν, Θεοδωράκης, πρόεδρος Δημάρχου. Πρόεδρος Δημάρχου, κυρία Τσατσομίου. Την πρόταση της Διευθύντριας του Δημάρχου. Δημάρχου. Την πρόταση της Διευθύντριας. Της Διευθύντριας. Που δεν θα έρθει μια μία. Δηλαδή η πρόταση της Διευθύντριας είναι να περάσει σήμερα. Όχι. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αυτό είναι. Να ξεκαθαρίζει το πρόβλημα. Όχι τα μεγάλα. Παρακαλώ, 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 παρακαλ
Άρα παίρνουμε τρεις προτάσεις. Έχει χρονοκαθυστέρηση ο κύριος Άνθρωπος, περιμένει το ίδιο. Μπαίνει η πρόταση της κυρίας Διευθύντριας, η εισήγηση να διαγραφεί. Γιατί λέω κάτι που δεν πιστεύω. Η πρόταση του Δημάρχου που λέει να αναβληθεί μόνο και μόνο για να έχει μια εισήγηση από την νομική υπηρεσία και η πρόταση που έχει. Όσον αφορά τη εισήγηση, συγγνώμη, γιατί. Για το αν έχει λοιπόν δικαστικές. Μόνο γι' αυτό. Και η πρόταση λοιπόν της κυρίας Βασιλοπούλου και του κυρίου Κουρατζέλη. Όχι, όχι. Εγώ εμένα είναι. Είναι η ίδια πρόταση με το Δήμαρχο. Η νομική υπηρεσία και η οικονομική επιτροπή. Νομική υπηρεσία να μας πει αν υπάρχουν δικαστήρια μέσα στο 17 που αναμένουμε τελεσυνδικής και την απόφαση της οικονομικής επιτροπής που κατά 99% χρειάζεται. Δεν σε διαφέρει κανένα τώρα. Όχι, αυτό τα έχει πει ο επίτροπος και υπογράφει η υπηρεσία. Μην τους βάζει το τρίτο. Άρα λοιπόν κάνουμε τρεις προτάσεις όπως ακούσαμε. Συγγνώμη, γιατί δεν ακούμε την προϊστά Μερικούλη ότι δεν υπάρχει κανένα του 17. Δεν το λέει. Δεν το λέει. Σήμερα το λέει το δικαστικό. Δεν έχει αυτή η νομική υπηρεσία. Είναι μόνο του τύπου λόγου και δεν είναι μέσα σε 17. Δεν έχουμε άλλα. Εντάξει, παιδιά, εγώ τι να σα πω. Εγώ θυμάμαι άλλα. Δεν μπορώ να πω. Δεν είναι από αυτά κάποιο. Σήμερα. Λοιπόν, επειδή δεν πρέπει να σε πάμε από την αρχή. Και για το τελείω. Η πρόταση του Δημάρχου. Η πρόταση του Δημάρχου ήταν να αναλυθεί για να φέρουμε από την ελληνική υπηρεσία. Η πρόταση του Δημάρχου. Προηγουμένω είπατε γιατί να ψηφίσουμε, γιατί να την περιμένουμε. Δεν το περιμένουμε τώρα. Γιατί είναι αυτό. 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 Είδα τις προϊστάμενες. Δευτέρη. Κύριε Βασιλοπούλου. Βασιλοπούλου. Τι κοινή μας, το είναι η ίδια, μόνο νομική υπηρεσία. Του Δημάρχου. Του Δημάρχου. Πώς είμαστε, κάτσε με τους 5, 7, 9 και 3, 12, 5, 18. Καλά, μην είναι την εξέλιξη. Πώς είμαστε, 18, δεν είμαστε. Πάμε πάλι, του Δημάρχου. Του Δημάρχου, τους προϊσταμένους. Κάτι πια άλλα, του Δημάρχου. Τις προϊσταμένες, έτσι. Της κυρίας Βασιλοπούλου, της κυρίας Βασιλοπούλου, της κυρίας Βασιλοπούλου. Λοιπόν, της κυρίας Βασιλοπούλου είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, συνδυώνω εγώ το 8 εδώ. Του Δημάρχου είναι 5, μέχρι τον κύριο Μπουραζέρη, 1, 2, 3, μου την πήρες την πρόταση πάντως. 4, μέχρι τον κύριο Μπουραζέρη, παρακαλώ του Δημάρχου 5, του Δημάρχου 6. Το 7. Το 15 και 17. Ωραία, λοιπόν. Και εγώ με την πρώτη σκηνή Βασιλοπούλου. Άρα, με 9 ψήφους λοιπόν η πρώτη σκηνή Βασιλοπούλου, προκειμένου να αποσχοληθούν στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Αναβάλλεται προκειμένου να αποσχοληθούν. Βεβαίως, στις νομικές υπηρεσίες για το αν εκκρεμούν. Δικαστήρια για τα αν, για τα ανωτέρα δαπάνες. Κόμμα. Αν επιβάλλεται η απόφαση οικονομικής επιτροπής. Μάλιστα. Και... Αποδεικτικά για την μήνυμα εμβόλου. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε την πρόταση λοιπόν τη
νομίζω ότι μάχος ήρθε ο κύριος Θεοδωράκης στην κυρία Τσατσομύρου, ο κύριος Κόλμος, ο κύριος Βλασέρης, ο αντιδήμαρχος, η κυρία Μαμάνη και ο κύριος Βιδάλης. Την πρόταση τώρα της, για μία έγκριση της κυρίας του Διευπροσταμένου, για έγκριση του ζητήμα, για έγκριση του τραμμάτου όπως σήμερα, ψήφισε ο κύριος Δάσκαρης και ο κύριος Λοιπόν, θέμα 8. Διαγραφή περιοδικών καταλόγων τέλους αποχέτευσης σύνδεση με δίκτυο περιοχής όρμου Κορφίου των ετών 12-13 και 14. Σας έχει μεταστεί η σύνδεση, παρακαλώ, υπάρχει κάτι εδώ. Ναι, θέλω να ρωτήσω πώς θα τακτοποιηθεί η υπόθεση που κάποιοι πληρώσαν από την τσέπη στον γραφικό και συνδεθήκανε και τώρα θα έρθουν να τους πάρουν τα λεφτά όλα, τα 8 ευρώ να τραγωνικό. Υπάρχει κάποια μέθοδος που είχε σκεφτεί αυτοί οι άνθρωποι να συμψηφιστούν, τι θα γίνει. Να γίνει μια ενημέρωση, να κάνουμε μια, να σου πούμε ακριβώς, μπορούμε. Σε μένα, λοιπόν, έχει γίνει μια απόφαση το 2011 που καθόριζε 8 ευρώ το τετραμονικό προκειμένου να δουν τα τέλη για την αποχέτευση. Το 2014 πάρθηκε μια απόφαση που άλλαζε του 2011 την απόφαση με το σκεπτικό ότι επειδή οι ιδιώτες πλήρωσαν ιδιώτη υδραυλικό για να συνδεθούν λόγω του επίγοντος και πλήρωσαν 500-600 ευρώ καθένας, να μην ισχύσουν τα 8 ευρώ ανά τετραγωνικό, αλλά να πληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι όταν σε μια τακτή προθεσμία φέρνανε τα αποδεικτικά που πλήρωσαν στους ιδιώτες, να πληρώσουν 2 ευρώ το τετραγωνικό. Οι αποκεντρωμένοι την απέριψε την απόφαση. Η γνωμοδότηση της κυρίας νομικού, της κυρίας Κυρτάκα, λέει 2 παρατηρήσεις. Ότι η απόφαση του 2014, που έλεγε 2 ευρώ το τετραγωνικό για να συμψηφίσουν τον ιδιώτη γραμμικό, δεν είναι νόμιμη για 2 λόγους, τους οποίους αναφέρει ως εξής. Θα σας διαβάσω τη λέξη για να το κατανοήσουμε. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή στην αναδρομική κανονική ρύθμιση. Οι χρηματικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι που έχουν συνταχθεί στηριζόμενοι στην αριθμό 249 του 2014 απόφαση δεν είναι νόμιμοι. Η 249 του 2014 απόφαση ως κανονιστική δεν έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου. Δηλαδή, δεν έχει τηρηθεί η προεπόμενη περίπτωση ζήτα τάδε νόμου που θέλει εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, δεν έχει δημοσιευθεί όπως απαιτείται με τις διατάξεις του άλλου νόμου όπως ισχύει και δεν έχει σταλεί σύμφωνα με το 144 κώδικα στην αποκεντρωμένη. Ως εκ τούτου, η άνω απόφαση οδηγεί στη μη συγκρότηση νόμιμου δίκτυου βεβαίωσης. Άρα, θα πρέπει να ακυρωθούν λογικά οι χρηματικοί κατάλογοι. Το ερώτημα που θέτουμε εμείς είναι το εξής. Κάποιοι πλήρωσαν 2 ευρώ το τετραγωνικό, κάποιοι θα το πληρώσουν 8. Αυτοί που το πλήρωσαν 2 έχουν πληρώσει 500, 600, 700 ευρώ στον ιδιώτη υδραυλικό για να συνδεθούν. Εάν ακυρωθούν αυτοί οι κατάλογοι και τους βγει νέος με 8 που θα συμψηφίσει τα 2, άρα θα πληρώσουν 6, αδικούνται γιατί τα χρήματα που δώσαν στον ιδιώτη υδραυλικό να συνδεθούν δεν θα τα πάρουν ποτέ πίσω. Μήπως θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε και να βρείτε έναν τρόπο νόμιμο ώστε αυτοί που θα πάνε τώρα στα συν 6 ευρώ να συμψηφίσουν τη δαπάνη που κάνανε για να συνδέσουν με τον ιδιώτη υδραυλικό. Αυτό είναι το ερώτημά μας, αν έχει να κατανοηθεί. Το γεγονός ότι εκ των υστέρων υπάρχουν κάποια παραστατικά τα οποία εμείς δεν αφισβητούμε ότι οι πολίτες, οι ιδιώτες τα πλήρωσαν. Όμως, αυτή τη στιγμή το θέσαμε υπόψη σας, προκειμένου να αντιμετωπίσετε και εσείς τις απόψεις σας, τα οποία μαζί με την εισήγηση της υπηρεσίας θα σταλούν στην αποκεντρωμένη. Εάν υπάρχει δυνατότητα αυτά τα παραστατικά να αναγνωριστούν ως νόμιμα,
Η υπηρεσία δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει. Όταν λέτε ως νόμιμα, τι εννοείται, κυρία Κάκη? Θα σας πω, γιατί εδώ συντάχθηκαν κατάλογοι που δεν και υπογράφηκαν και συστάθηκαν χωρίς να έχουν τηρηθεί νόμιμες διαδικασίες. Και μιλάμε για τις αποδείξεις των υδραυλικών που είναι δεδομένο ότι πλήρωσαν οι άνθρωποι για να συνδεθούν. Το γεγονός ότι τηρήθηκε σφαλμένη διαδικασία, κάποια στιγμή θα πρέπει αυτό το πράγμα να αποκατασταθεί. Αφενός μένω όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο βγήκαν αυτοί οι κατάλληλοι. Είναι δεδομένο, δεν έχει να κάνει μόνο με την άκυρη απόφαση. Γιατί στηρίχθηκε σε μια απόφαση που δεν ισχύει η κατάλληλη αυτή. Το θέμα είναι ότι ακόμη και αν ήθελε η υπηρεσία μας ή ο φορέας, ο Δήμος Άμμου, να συντάξει μια ευνοϊκότερη μεταχείριση, θα έπρεπε να έχει αποτιμηθεί και το κόστος, η δαπάνη για αυτό το πράγμα, και τα προσδοκόμενα έσοδα και να δούμε σε μια ζυγαριά. Αυτό προβλέπουμε όμως. Δεν έχει άλλα κανάλια. Εμείς δηλαδή καλούμε αυτή τη στιγμή είτε πράξουμε το αντίθετο ή αυτό που λέτε εσείς, θα πρέπει να πάμε βάση κάποιων διατάξεων. Δεν ισχύει η απόφαση αυτή με τα 2 τετραγωνικά, με τα 2 ευρώ, δεν ισχύει. Πρέπει να υποθούν και νούμερα. Πώς βγάλατε βεβαιωτικό κατάλογο και πώς τον υπογράψατε το βεβαιωτικό κατάλογο, εφόσον δεν ισχύει. Και τον στείλατε στον κόσμο με 2 ευρώ το τετραγωνικό και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την τότε έκτακτη περίπτωση που συνδέθηκαν εκτάκτως όλοι για να δουλέψει ο βιολογικός και να γίνουν δοκιμές του 2010-2011, ότι πλήρωσαν οι άνθρωποι τη σύνδεση την οποία έπρεπε να κάνει ο Δήμος και να φέρει την αποχέτευση στο πεζοδρόμιο. Αυτό το έκαναν οι άνθρωποι, οι ιδιώτες. Και αυτή τη στιγμή έχουν παραστατικά από υδραυλικούς. Μπορεί κανείς να αμφισβητήσει αυτό το πράγμα? Δεν το λέω σε σειρά. Το λέω γενικά, να ξέρουμε τι λέμε. Βγήκε ο ιδραυλικός κατάλογος με 2 ευρώ το τετραγωνικό, παρανόμως, και μοιράστηκε και βγήκε η απόφαση αυτή. Και έρχεται σήμερα και με αυτό ακυρώνει η αποκεντρωμένη, καλώς το ακυρώνει. Πού ήταν τότε η οικονομική υπηρεσία να μην το στείλει καν και να ειδοποιηθούν οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν συνδεθεί? Για το να ξεκινήσω και να σας πω, υποθέστε ότι εγώ είμαι δημότης του Όλμου Κορθίου. Έρχεται λοιπόν, γιατί Δημήτρη τώρα κοίταξε να δεις, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Να μην ρίχνουμε βάρη ούτε στη μία πλευρά ούτε στην άλλη. Όλοι φταίνουν και θα το δεις τώρα. Είμαι δημότης του Όλμου Κορθίου. Γίνεται λοιπόν το αποχετευτικό και έρχεται η διοίκηση, οι εκάστοτες, και ενώ υπάρχει μια απόφαση το 2011, η υπηρεσία δεν την τηρεί. Για τους χι λόγους που αυτή τη στιγμή εδώ δεν χρειάζεται να πούμε ποιοι είναι, αυτό θα βρεθεί μελλοντικά. Δεν την τηρεί λοιπόν. Λέει σε μένα το δημότη Μπουραζέρη, πήγαινε σύνδεσε πάνω και δεν πληρώνει τίποτα. Πλήρωσε τον υδραυλικό με τη σύνδεση και δεν πληρώνει τίποτα. Πάει λοιπόν ο Μπουραζέρης, συνδέει πάνω κανονικά, χωρίς να πληρώσει τίποτα, διότι η υπηρεσία δεν εφάρμοσε την απόφαση του 2011. Έρχεται μετά μια καινούργια διοίκηση με ένα δημοτικό συμβούλιο με σημείωμα από την υπηρεσία και όχι μόνοι μας οι σύμβουλοι. Επιτέλους, θα πρέπει να σταματήσουμε να παίρνουμε πάνω μας την ευθύνη η Δημοτική Σύμβουλη, όπου και να ανήκουμε. Πρέπει επιτέλους η υπηρεσία να αναλάβει τις ευθύνες της από τότε μέχρι και το 2017. Όχι όλα στους Δημοτικούς Σύμβουλους στο τραπέζι να τα λύσουν, να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Έρχεται λοιπόν εδώ σημείωμα από την Οικονομική Υπηρεσία που μας λέει: βρήκαμε κάτω, και μπράβο τους που βρήκαν κάτω, ότι όλος ο όρμος Κορθίου έχει συνδεθεί και τα απόβλητα, τα οικιακά πηγαίνουν και δουλεύουν χωρίς να εισπράττει τίποτα ο Δήμος, και λέει, ρε παιδιά, τι έγινε εδώ πέρα? Εδώ δεν έχει κλείνει κανένας τέλος σύνδεσης. Δεν έγινε η 2011, δεν εφαρμόστηκε. Και
ανθρώπινα και λογικά λέει πάνω το υπηρεσιακό σημείωμα ότι εξετάστηκε το ενδεχόμενο να μην είναι 8 ευρώ γιατί οι άνθρωποι πλήρωσαν, να είναι λιγότερο. Αποφασίζουμε λοιπόν όλοι εμείς ομόφωνα να είναι 2 ευρώ, τα αποφασίσαμε, κακώς έπρεπε την απόφαση να τη στείλουμε πίσω και να πούμε στην υπηρεσία βγάλ τα πέρα μόνοι σου γιατί εσύ δεν έκανες τη δουλειά σου, όχι εμείς. Γίνεται όλο αυτό που γίνεται μετά με την ίδρυση, με την ιδρούσα, ακυρώνω την απόφαση και όλα πίσω. Πού θέλω να καταλήξω. Θα πρέπει, παιδιά της υπηρεσίας, όσοι είστε εδώ της οικονομικής πλέον, θέματα που άπτονται σε εσάς, διότι τα ανταποδοτικά τέλη, βεβαίως και η ύπαρξη είναι μόνο δικό σας θέμα και όχι του Δημοτικού Συμβουλίου, να τα τελειώνετε κάτω και να μην βάζετε κανένα Δημοτικό Σύμβουλο να εκτίθεται, διότι δεν γνωρίζει. Είναι η δουλειά σας και πρέπει να την κάνετε σωστά. Για να λύσουμε όμως αυτό το σημερινό, γιατί θα είναι φορτισμένο και πολύ ξαφνικό, θα πω το εξής. Λέει εδώ η Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας, σπεύσετε πάρετε την απόφαση, σας λέει στην εισήγηση. Όχι, δεν είναι έτσι. Διότι υπάρχει το άρθρο 2 του αναγκαστικού νόμου 344 του 1968, που τι λέει. Η βεβαίωση των φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και αντιτίμων προσωπικής εργασίας ενεργείται υπό το Δήμο και κοινοτήτων εντός αποσβεστικής προθεσμίας 5 ετών από τις λήξεις του οικονομικού έτους, εις ονάγονται, κατ' εξαίρεση. Και αυτό προσθέθηκε με ένα νόμο του 1984. Δεν υπάρχει το χρονικό όριο αυτό των 5 ετών, όταν η βεβαίωση έγινε για οικονομικό έτος διάφορο από αυτό που αφορά η φορολογική υποχρέωση. Δηλαδή τι λέει εδώ ο νομοθέτης, λέει ότι εάν πας εσύ εκπρόδεσμα το 15, το 14, το 16, το 17 και πας και μου βεβαιώσεις το 2012 και 13 και 14 όπως έγινε στην περίπτωσή μας, δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο των 5 ετών. Για την πάμε για 20 ετή. Βεβαίως. Και αυτό το λέει ο νόμος. Το 43.04 του 14 μιλάει για 20 ετή. Άρα δεν τίθεται σήμερα θέμα να βιαστούμε να πάρουμε μια απόφαση και να σκεφτούμε, μπορεί να έχουμε δίκιο, να σκεφτούμε πως είναι λίγο διαφορετικό. Άρα δεν υπάρχει θέμα να πάνε πάνω σε κάποιους δημοτικούς συμβούλους. Κύριοι, αφήστε την πενταετία. Εδώ έχουμε 20 ετία. Αυτό είναι για τη βεβαίωση. Άρα έχουμε χρόνο για τη βεβαίωση, να το σκεφτούμε. Έχουμε χρόνο. Επίσης, το 174 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του 3463 που λέει πότε διαγράφονται βεβαιωμένες οφειλές, πότε διαγράφονται, ενώ έχει στις δύο πρώτες περιπτώσεις την τριετή που λέει αν κάποιος δεν μπορείς να τον βρεις ή αν κάποιος κάνει όλα τα αναγκαστικά μέτρα και δεν μπορέσει να σε πληρώσει, τα διαγράφεις αυτά τα τρία. Υπάρχει άλλη μια περίπτωση που είναι η δικιά μας που δεν αναφέρει χρονικό περιθώριο. Κανένα. Λέει τις περιπτώσεις, λάθος. Και εκεί δεν λέει τι είναι την παραγραφή. Δεν λέει τίποτα το άρθρο. Άρα λοιπόν η τοποθέτησή μου και η πρότασή μου συγχρόνως είναι αναβολή του θέματος ώστε να το ξαναξετάσουμε για να δούμε τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους δημότες του όρμου Κορθίου, που ναι μεν μπορεί να έχουμε πληρώσει 500 και 600 και 700, αλλά τότε ήταν τα χρόνια έτσι που πήγαινε ο υδραυλικός, του έλεγε κόψε μου λίγο πιο λίγο για το ΦΠΑ και τα λοιπά, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα έχουν πληρώσει 600 ευρώ και θα έχουν μια απόδειξη 100 ευρώ. Ακόμα και να τεθεί αυτό το ζήτημα να τα εισπράξουν από το Δήμο, θα εισπράξουν πολύ λιγότερο από αυτά που έχουν πληρώσει. Είναι αδικία. Είναι αδικία. Έτσι. Άρα καταλήγω εμένα η πρότασή μου είναι αξία. Και το ρεζουμέ είναι που πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ότι θα πρέπει επιτέλους να μην λαμβάνουμε εμείς όλες τις καυτές πατάτες στα χέρια μας που όφιλε η υπηρεσία να τις τακτοποιήσει. Εκείνη θα μας πάρει από το χέρι και θα μας πει τι θα κάνουμε. Όχι εμείς να μας ρωτάει τι θα χρεώσουμε επειδή δεν τα εισφάξαμε. Καταρχήν η απόφαση του 2011 δεν έχει εφαρμοστεί ούτε στην ίδρυση. Πότε γίνανε οι μετρήσεις Απρίλιο και Οκτώβριο και να βγήκαν οι κατάλογοι. Από τότε μέχρι τώρα. Πότε. Ποτέ. Ποτέ. Και γίναμε ένα θέμα που ψυχραθήκαμε όλοι μεταξύ μας, ήταν αυτή η ίδρυση με τη Δημοτική Ένωτα Ιδρούσας.
Δηλαδή πάντα εμείς τα φταίμε που ερχόμαστε και φεύγουμε και αλλάζουν οι θέσεις και ξαναρχόμαστε και ξαναφεύγουμε. Η υπηρεσία δεν είναι εκείνη που πρέπει, είναι η δουλειά της και πρέπει να το κάνει αυτό σωστά. Επιτέλους. Το συγκεκριμένο θέμα είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Το είχαμε συζητήσει και με τον Χρήστο πολύ καιρό πριν, γιατί αυτό είχε προκύψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πώς είχε προκύψει. Είναι ένα θέμα το οποίο υπήρξε μια απόφαση του 2011 που έλεγε 8 ευρώ το τετραγωνικό. Πριν θα πω κάτι άλλο, πρέπει να ξέρετε για να με βοηθήσει κάποιος αν κάνω λάθος, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα εάν ο Δήμος στερηθεί έσοδο του Δημοσίου. Τότε και ο Δήμαρχος και η υπηρεσία και η οικονομική υπηρεσία και το Συμβούλιο είναι υπόλογοι γιατί ο Δήμος άφησε να φύγουν διαφυγόντα κέρδη από τα έσοδα. Διαφυγόντα έσοδα, ναι, εντάξει. Λοιπόν, το 2011 λοιπόν είχε πάρει μια απόφαση και έλεγε 8 ευρώ το τετραγωνικό. Τότε για τους λόγους που λέει ο Δημήτρης και το κατανοώ, για να δουλέψει ο βιολογικός, για να κινηθεί το σύστημα, έπρεπε να γίνουν οι συνδέσεις γρήγορα. Προφορικά λοιπόν, καλός ή κακός, κάποιοι συνέδεσαν. Ερχόμαστε μετά εμείς το 2014 και παίρνουμε μια απόφαση η οποία λέει για να ωφεληθούν αυτοί οι άνθρωποι, μάλλον για να αντισταθμίσουν λίγο τα έξοδά τους, το κάνουμε 2 ευρώ το τετραγωνικό. Και νομίζω ότι είχαμε πάρει ομόφωνη απόφαση τότε, αν θυμάμαι καλά. Έρχεται όμως αποκεντρωμένη και λέει ότι τα τέλη δεν έχουν αναδρομική ίση. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις το 16 τι θα πληρώσεις το 12. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Ναι, εντάξει. Η ουσία είναι η ίδια. Η ουσία είναι η ίδια. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη βάση υπήρξε ένα τεράστιο θέμα. Και φυσικά θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πληρώσει να υπάρξουν κάποια αντισταθμιστικά μέτρα έτσι ώστε να μειωθεί λίγο το βάρος αυτό το οικονομικό που πλήρωσαν τότε και καλούνται να ξαναπληρώσουν πάλι τα 8 ευρώ αντί για τα 2 που είχαν πάρει το 2014 κακώς απόφαση. Πληρώσουν τα 6 συν τους συνδρομικούς. Μία σκέψη λοιπόν, η οποία υπόθηκε και τη γνωρίζει ενδεχόμενα και ο Χρήστος το είχαμε πει μαζί, δεν ξέρω να συμφωνεί, είναι για τα επόμενα κάποια χρόνια να υπάρξει μία έκπτωση στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη περιοχή, μία έκπτωση επί των τελών. Έτσι ώστε με κάποιο τρόπο να αντισταθμιστεί. Να βρεθεί σύμπλη να γίνει μηδέν, οριζόντια είναι αδύνατο. Κάποιος πλήρωσε 600, κάποιος πλήρωσε 1000, κάποιος 300. Κάποιος δεν έχει συνδεθεί καθόλου. Κάποιος καθόλου. Αυτό δεν είναι διαφυγόντα έσω το Δήμο. Εγώ συνδέθησα χωρίς να έχω πρόβλημα. Για να λειτουργήσει ο βιολογικός. Ο διπλανός όμως δεν έχει συνδέσει ακόμη. Και τώρα τα αποκλείται από το δικό μου τώρα. Είναι υποχρεωμένο να συνδέσουμε όλα. Είναι δεν κάνει αυτό Αυτό είναι κάτι άλλο που θα σε ρίξουμε σαν πια στιγμή, όχι τώρα. Έχεις δίκιο, αλλά συμβαίνει και στη χώρα και προσπαθούμε να συνδέσουν όλοι. Εδώ λοιπόν, εδώ λοιπόν είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε κάποιες σκέψεις που να έχουν νομιμότητα. Εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε αυτές τις εκπτώσεις για τους ανθρώπους αυτούς για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να υπάρχει ένα αντιστάθμισμα σε αυτό που έχουν δώσει παραπάνω ενδεχόμενο. Διότι ούτε αποδείξεις κάποιοι δραπνικών έχουν, δεν τις έχουν τις αποδείξεις. Να πω κάτι. Αύριο συζητάμε στην Οικονομική Επιτροπή κανονισμό αποχέτευσης. Ναι. Να αναβληθεί κι αυτός. Έτσι. Εγώ δεν είμαι Οικονομική Επιτροπή. Δεν έχεις την γνώμη σου ρωτάω, το ξέρω. Να αναβληθεί κι αυτός, γιατί είναι σχετικό με αυτό που, την πρόταση που κάνεις τώρα για συμψηφιστικά αυτό. Αυτό είναι κάποιο μέτρο το οποίο θα ισχύσει για πολύ λίγο. Ναι, για 2-3 χρόνια το θέμα ποιο είναι. Ναι. Θα πρέπει να είναι νόμιμος ο τρόπος που θα γίνει και μήπως μπορεί να προβλεφθεί μέσα στον κανονισμό. Δεν θα είναι ο κανονισμό. Άμα δεν έρθει στον κανονισμό, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι νόμιμα να δώσετε αντισταθμιστικά ωφέλη όταν ισχύει ένας κανονισμός. Μήπως θα έπρεπε αύριο να μην τον συζητήσουμε, να το συζητήσουμε μετά από μία-δύο μέρες, αφού έχει και μία νομική κάλυψη. Γιατί αντισταθμιστικά σε ανταποδοτικά, αν δεν είναι μέσα στον κανονισμό, είναι παράνομο να ισχύσουν. Κοιτάξτε τι αυτό.
ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά το δούμε. Ναι, δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Επειδή αύριο θα συζητηθεί ο κανονισμός αποχέτευσης, γι' αυτό το λέω. Εφόσον δεν συντρέχει από αυτά που είπε ο κ. Μπουραζέρης, δεν συντρέχει λόγος παραγραφής και δεν έχουμε την πίεση να αναπληθεί προκειμένου να έχω την νομοθεσία. Δεν ξέρω, μισό λεπτάκι. Λέει 20 ετή. Γιατί, βεβαιώθηκε το 17. Το είπαμε πριν. Έτσι. Συγγνώμη λίγο για να δείτε ένας από τους λόγους, ας πούμε, δείτε τη σοβαρότητα του πράγματος, ότι τελικά πρέπει να δουλέψει, πολύ καλά η υπηρεσία. Κοιτάξτε εδώ τώρα το τραγελαφικό της υπόθεσης. Έρχεται η απόφαση από την αποκεντρωμένη, εγώ τώρα τα είπα, έρχεται η απόφαση από την αποκεντρωμένη, ότι ακυρώνεται η απόφαση πρώτα και μετά πάμε και βεβαιώνουμε τους καταλόγους. Δηλαδή είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Έχουμε αρκετό χρόνο, είναι 20 ετή η παραγραφή, να το σκεφτείτε καλύτερα σαν υπηρεσία, να μετρήσετε και την αγωνία των δημοτών αυτή την περίοδο που δεν έχουν να φάνε οι περισσότεροι και να δούμε μαζί με την νομική υπηρεσία, μαζί με κάποια βοήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι πραγματικά ένα λάθος που δεν ξεκίνησε από τους τουρινούς της οικονομικής υπηρεσίας, όμως η οικονομική υπηρεσία είναι μια συνέχεια. Έτσι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα προϊσταμένη βιαστικά. Να κάνουμε τα λάθη πρώτα και μετά να λέμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν, κύριε Βραζέλη, πάμε λοιπόν να δούμε προτάσεις. Μία είναι να εγκριθεί. Η μία λοιπόν είναι η έγκριση της διαγραφής των περιοδικών καταλόγων των ετών 12, 13, 14 και η άλλη είναι να αναβληθεί. Να αναβληθεί το θέμα προκειμένου να ερευνηθεί και να συμβουλευτεί στην υπηρεσία. Για ποιο λόγο δεν εφαρμόσετε την απόφαση? Γιατί σταματήσετε να εκδίδετε καταλόγους από το 10 στο Γάβριο? Γιατί δεν εφαρμόσετε την απόφαση του 11 ποτέ? Γιατί? Και αν κάποιοι είχαν την προνοητικότητα, γιατί το ξέρω, και ειδοποίησαν τη Δημοτική Αρχή, ας μας απαντήσει η Δημοτική Αρχή εκάστοτε, και εμείς και οι προηγούμενοι. Δεν μπορεί να φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα τα προβλήματα και να παίρνουν την ευθύνη, και ο Δήμαρχος και οι υπόλοιποι. Μα εγώ σου λέω ότι πήρε σαν προϊσταμένη την απόφαση ότι δεν έχει ισχύ και όμως υπέγραψε ένα κατάλογο με αυτό το 2 ευρώ. Έγινε κάποιο λάθος. Ωραία. Άστο λοιπόν να το δούμε. Πώς γίνεται, μήπως υπάρχει κάποιο μέτρο και βοηθούσουμε αυτούς όλους τους ανθρώπους που έχουν πληρώσει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ρωτήσατε. Συγγνώμη. Η εισήγηση της νομικής υπηρεσίας θα έπρεπε να έχει και αυτό το κομμάτι και θα έπρεπε, οφείλατε να είχατε ρωτήσει για αυτό το κομμάτι. Τι γίνεται στις αυτές τις περιπτώσεις και όχι να σας ενδιαφέρει μόνο να πληρώσουν τα 8 ευρώ. Οφείλατε να ρωτήσετε την νομική υπηρεσία και να σας απαντήσει αν υπάρχει κάποιο μέτρο που να είναι σαν παρέτηση αντισταθμιστικό. Δεν το κάνατε. Αυτό έπρεπε. Τέλος πάντων. Ο καθένας καταλαβαίνει. Μόνο να σας ενημερώσω. Αυτό το κάναμε και τώρα, όχι ως νομική υπηρεσία. Το κάναμε ως διοίκηση. Προσπαθήσαμε λοιπόν, το θυμάσαι πολύ καλά, Θεωρώσιμο... να βρούμε έναν τρόπο. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά προσπαθήσαμε να βρούμε έναν τρόπο. Δεν νομίζω ότι η νομική υπηρεσία θα μπορεί να μας βγει στο πληθυντικό. Είναι πολιτικό πιο πολύ. Εγώ να πω λίγο ότι είναι η νομική υπηρεσία. Παρακαλώ να πω λίγο την ψήφιση στην φιλία νομική υπηρεσία από τα λίγα νομικά που σου λέω.
Λοιπόν, μας λέει εδώ με δύο κουβέντες ότι ο εφαρμοστέας είναι, εφαρμοστέα είναι η απόφαση 209 του 2011 και ότι το 2014 είναι ουσιαστικά επειδή έχει ακυρωθεί ως ουδέποτε παρθήσα. Αν το λέω σωστά, δεν λέω σωστά, αλλά έτσι. Λέω, σαν να μην είναι γρήφη ποτέ. Άρα λοιπόν, ό,τι άλλο έχει ουδεθεί, ό,τι κατάλληλο έχει ουδεθεί με βάση το 2014, είναι άκυρος και συνεπώς δεν υπάρχει. Άρα εμείς σήμερα καλούμαστε να ουσιαστικά να ανακαλύψουμε έναν άκυρο κατάλληλο. Δεν νομίζω ότι έχουμε μια δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, και μάλιστα λέει εδώ, λέει η νομική υπηρεσία, ότι είχο θεμελούνται από συναθέντες και δύο οριστικά προϊοντέντες από την επεκτήμηση του μαθητή κατάλληλη, δύναται να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν ύποτε με τη σύνταξη νέων πρώτης παρέλευσης πενταετία. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί η νομική υπηρεσία καταλήγει στην πενταετία. Θα έλεγα λοιπόν να τους ακυρώσουμε αφού στηρίχθηκαν στη νέα απόφαση που είναι άκρη. Και από εκεί και πέρα η οικονομική υπηρεσία σε συνεννόηση με την νομική υπηρεσία να δει πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί. Και λαμβάνοντας υπόψη, αν γίνεται, αυτοί που πλήρωσαν ιδιότητα γραμμικό, αν μπορούν με τα στατιστικά ωφέλη. Αυτό το ίδιο, καλά το λέει. Άρα λοιπόν, δεν είναι μια πρόταση καλύτερα να μην πάρουμε το ίδιο. Να το συζητήσουμε. Πώς μπορεί να γίνει έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην επιβαρύνουν και πλέον τα χρήματα από αυτά που έχουν δώσει. Απλά καλούμαστε νομικά να το λύσουμε αυτό. Νομικά καλούμαστε να το λύσουμε αυτό και να προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν, καταλήγουμε από τη στιγμή που η απόφαση του 2014 έχει εκδηλωθεί, ό,τι έχει κρυφθεί εκεί είναι άκρη. Ακυρώντα σημαίνει ότι είναι σαν να μην έχει γίνει ποτέ. Τώρα λοιπόν κάνουμε κάτι αυτονόητο. Ακυρώνουμε κάτι που είναι άκρη. Δεν χρειάζεται καν ακύρωση. Αποφάσισε ακύρωση λέει να κάνει την ακυρώση και όχι άκρη. Εδώ είναι άκρη, οπότε πάρουμε την πάνω από όσο είναι επειδή θα ακυρωθεί. Άρα λοιπόν προτείνω η πρότασή μα να είναι, η απόφασή μα να είναι ότι ακυρώνουμε του καταλόγου αυτού, παραπέμπουμε την λοιπόν την οικονομική υπηρεσία, όπω εσυνοήσει με την νομική υπηρεσία, να βρει δυνατότητα ούτω ώστε καινούργιοι κατάλληλοι, Και πολύ να το κάνουμε και στην πρωτοβουλία. Καθώς οφειλήθηκαν σε απόφαση η οποία έχει ήδη ακυρωθεί. Παρακαλώ, ακούστε με κάνει κανένα λάθος. Εξειδίκηκε στην απόφαση που είχε αντικατάσταση από τη γενή, η οποία έχει ακυρωθεί. Συνεπώς, η βεβαιωτική κατάλογη είναι άκρη και η οικονομική υπηρεσία. Σε συνεννόηση με την νομική υπηρεσία να προχωρήσει σε συμπλήρωση σε έρευνα για νέους δημοτικούς αναλόγους να πω κάτι τώρα όμως εάν γίνει ακύρωση τώρα και δεν πάει ένα πολύ. Έτσι. Το επόμενο βήμα που θα κάνει η οικονομική υπηρεσία θα είναι να κάνει με 8 ευρώ. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τότε τι κάνει. Δεν θα κάνει λοιπόν. Θα κάνει λοιπόν 8 ευρώ. Αλλά θα πρέπει συγχρόνω. Σύνταξη σταθμιστικά. Ποια τα τρέχει. Να σα πω κάτι. Να πω κάτι. Δηλαδή εδώ βλέπω συνέχεια έγραφα και τρέχω. Θα σα καλύψω. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή. Για να δείτε. Γιατί τα έχουμε την Οικονομική Υπηρεσία. Τα έχουμε την Οικονομική Υπηρεσία. Γιατί υπάρχει απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Εδώ την έχω. Που μέσα είναι η εισήγηση της προϊσταμένης των εσόδων. Πού ήταν μέσα. Αυτή είναι η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Και τι λέει. Γράφει στα παλιά της τα παπούτσια την απόφαση του 2011. Στα παλιά της τα παπούτσια δεν γράφει την απόφαση του 2011. Και έρχεται το 16 και μας λέει στο Απροβάτο, στο Παλιόπονη, σε όλες αυτές τις τοπικές κοινότητες θα χρεώσετε με τον τρόπο που προτείνει η προϊσταμένη.
Δηλαδή από τη μία λέμε, πρέπει να κάνουμε χρήση, να κάνουμε την απόφαση να την εκτελέσουμε, από την άλλη εμείς οι ίδιοι ερχόμαστε, σε άλλες περιπτώσεις κατατοδοκούν και λέμε ακυρώνουμε αυτά που είχαμε κάνει, σε άλλες περιπτώσεις κατατοδοκούν λέμε όχι δεν το ακυρώνουμε, θα το κάνουμε έτσι. Δεν είναι δυνατόν αυτά, αυτά είναι για παιδιά, δεν είναι για σοβαρούς δήμους που θέλουμε να είμαστε και σοβαρά δημοτικά συμβούλια. Λοιπόν, άρα λοιπόν πάμε δύο προτάσεις. Παρακαλώ πάμε δύο προτάσεις. Πάμε και δύο προτάσεις. Γιατί αυτό είμαστε εδώ για να αποφασίσουμε. Η μία πρόταση λοιπόν είναι να... διαγραφούν οι βιβλιοθηκοί κατάλογοι και να η οικονομική υπηρεσία σε συνεννόηση με την νομική υπηρεσία να εκδώσουν καινούργιους βιβλιοθηκούς καταλόγους. Με πόσο? Με 8. Και η δεύτερη πρόταση είναι η πρόταση της αναβολής προκειμένου, τώρα βρήκαμε ένα προκειμένο, σκέφτηκα ένα προκειμένο για να σας εξυπηρετήσω γιατί κατάλαβα, τώρα κατάλαβα τι συζητάμε τους ώρα. Λοιπόν, η άλλη είναι λοιπόν να πάρουμε ένα καθό, πέρασα. Η άλλη λοιπόν είναι να αναβληθεί προκειμένου η οικονομική υπηρεσία, σε συνεννόηση με την οικονομική υπηρεσία, να φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση για το ποια θα είναι τα αντισταθμιστικά ωφέλη και πώς θα διαμορφωθεί Συγγνώμη, προϊσταμένη. Επικαλούνται ένα άρθρο εδώ. Παρακαλώ. Που λέει για 20 ετή. Μακάρι να είναι. Και έτσι να μην είναι. Μακάρι και για πολλά άλλα. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει με το πακέτο στον νόμο. Αυτή η κατάλογη έχουν ακυρωθεί από 14 και από 17. Τώρα έχουμε ένα μήνα πρώτη παραγραφή. Πιστεύω ότι δεν τον ακούσουμε. Άρα λοιπόν, 14 να ακυρωθεί με το επόμενο 14. Και από πού είναι το 17. Ναι, με βάση να πω στο 14 δεν έχει νοηθεί. Ωραία. Πότε έχει νοηθεί. Πότε έχει νοηθεί. Πρόεδρε, από Δήμος Νέτια. Άρα λοιπόν, άρθρο 32. Μπαίνω δύο μία πρόταση είναι για την αντιδιαγράψηση και να παραμείνουν από την οικονομική υπηρεσία και την νομική να αποφασίσουν. Και άλλη είναι να μας ενημερώνουν, να αναβάλουν προκειμένου η νομική υπηρεσία να μας ενημερώσουν για τα δυσταθμιστικά ωφέλη που αποφάσισα και να αποφασίσουν με βάση την ειδική αλλά να έρθει η πρόταση του το Δεκέμβριο για να πάρουμε το Δεκέμβριο. Λοιπόν, ποιοι συμφωνούν με την πρόταση την πρώτη, να διαγράψουμε από τώρα. Δεν βλέπω κανένα. Άρα λοιπόν να γίνεται ομόφωνα η δεύτερη πρόταση να αναβληθεί προκειμένου να γίνουν τα μοντέλα. Σας ευχαριστώ. Είμαστε. Θέμα 1 του 8ου πλέον. Έγκριση νομοποίηση πραγματική σύμβαση πρώτη παράταση τέλο συντηρήσει σε επισκευέ σχολικών κτηρίων Δήμου Άνω. Σα έχει μοιραστεί η εισήγηση. Νομίζω ότι συμφωνείτε. Άρα λοιπόν ομόφωνα εγκρίνεται. Προμήθεια λοιπόν εντύπων, το επόμενο θέμα. Προμήθεια εντύπων και προοδητικού υλικού για το άνδρο. Λέει η λέξη 2018. Έχουμε την εισήγηση τη κυρία Πολίτου. Υπάρχει κάποια ερώτηση που δεν ξέρω να σα πω. Ρωτήστε που να σα απαντήσω εγώ, δεν ξέρω. Θα προσπαθήσω. Εντάξει, θα σα ακούσουμε σήμερα. Λοιπόν, έχετε. Υπάρχει κάποια ερώτηση που δεν ξέρω. Εγκρίνεται ομόφωνα. Και θέμα 10.
Ακροτελεύθερο θέμα λοιπόν, επανεκτύπωση του τύπου άνδρα των νερών και των ομήνων στα ελληνικά και προμήθεια προοδητικού υλικού. Έγινε η διεισήγηση τη κυρία Πολίτου για την Συμβούλου Τουρισμού. Δεν έχει μοιραστεί, παρακαλώ. Δεν είναι κάτι αρνητικό, αλλά λοιπόν ευγείρε εδώ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνεδρία σα. Ευχαριστώ. Να είμαστε καλά.